The story goes like this. Once upon a time, during the Second World War, we had here German occupation in Greece, and a lot of partisans. We had here during the year 43, a family of Jewish people from Athens, hiding in the village. Hiding means one family took those people from Athens, put them in their house. Because in Athens, the Germans, they have been picking the Jews. And this small girl, that time 6 years old, came here with her family from Israel to see the place again. אני צריכה לחפש את המערה, אני צריכה לחפש את הכנסייה הנטושה בפעם הראשונה שהיינו, ואת הכנסייה, את החדר שהכומר לימד, שיכול להיות ששיפצו ואני לא אזכור, אני לא יודעת. הצריף שלנו ודאי כבר איננו. איך הסוס טיפס על זה? לא היה שביל. איך אפשר לטפס דבר כזה? לא היה ככה, לא היה ככה. אופה! הכל, הכל, הכל היה מלא מים. This has been made 1939. It's normal that you don't remember, because this is new. There was many, many water. Yes, it was full that period because nobody has had water at home. Κύριος Ρευτόπουλος. Μεγάλη χαρά και τιμή για μας ότι κάποια στιγμή στο χωριό μας και οφείλουμε να σας φιλοξενήσουμε, να σας βοηθήσουμε να θυμηθείτε οτιδήποτε από αυτά που ζήσατε τότε μαζί μας και να λέτε παντού ότι το Χρονέρι είναι αυτό που είναι. Αγιά τσρίφ εχάντ μπεκολακφάρ. שזה היה הארמון, חדר אחד. אקסיכרונון. ובחדר הזה יצאנו כל השבעה. אופסון אדלפומו. אבו מנוחתו. כי אימא שסטו בפה, סוסחוליו, אימא שמזי. זה בן כיתה שלי. אני לא יודעת, מה שזה עוד, תשפיתי. ואין איתנה פה קסילו, פה סטולן. Ναι, ναι. Σταύλος που κάψανε. Α, να το. Πού ήταν, ναι, θυμάμαι. Δεν είναι Σταύλος, ήταν σπίτι τότε. Να το αυτό. Που είχαν οι αντάρτες, όπως ήταν. Όπως ήταν τώρα, έτσι ήταν και τότε. Εκείνη την ημέρα ήμουνα άρρωστη. Ναι. Και γι' αυτό δεν με πήρανε στα βουνά. Και σας είπανε, ρίχτε νερό. Ναι, αλλά είπανε μετά οι Γερμανοί. Σβήστε το, μην πάρει φωτιά το σπίτι. Η μάνα σου και η γιαγιά μου ρίνανε νερό. Και το σβήσαν το μισό. Οι Γερμανοί. Δεν ξέρουν ότι εσείς είστε από εκεί. Αλλιώς το καίγαν και το σπίτι. Ξέρουμε η μάνα μου και εμείς. Σε αυτό το σπίτι. Αν ήταν έτσι. Κοντά μας. Ναι, και ζήστε εδώ. Πλάτε. Πλάτε. Βάου, αυτό είναι το σπίτι μου. Αυτό είναι το σπίτι μου. Και κοιμώσω εδώ το δωμάτιο με το παράθυρο. Μια στιγμή τώρα. Εδώ ήταν το κρεβάτι. Την πρώτη Κυριακή που ήρθαμε, ο πατέρας μου πήγε στην εκκλησία. Είπε ο παπάς στον πατέρα μου να βγει έξω. Τι είπε ο παπάς σε όλους? Αυτή την εβδομάδα ήρθε στο χωριό μια οικογένεια από την Αθήνα. Όλοι μας το ξέρουν ότι είναι Εβραίοι που οι Γερμανοί κυνηγάνε. Έρθουν οι Γερμανοί, μπορεί να πει εδώ μένει μια οικογένεια Εβραίοι. Αλλά εγώ θα κάψω το σπίτι του και θα διώξω την οικογένεια του από το δικό μου το. Ακόμα αφάχ τα κνησιά μέσα σαβού αλλά κοιτά. Ανία σε αυτή πω. Η αλήθεια είναι ότι όποιος ξένος έχει έρθει εδώ τον έχει αγκαλιάσει. Όταν πρωτοήρθαν οι Αλβανοί, τους βάλανε ακόμα να κοιμώνται με τα παιδιά. Αν οι Γερμανοί ήξεραν ότι είναι εδώ μια οικογένεια από Εβραίους,
ענב, θα βάλαμε φωτιά σε όλο το χωριό. Και μας κρύβουν οι άνθρωποι, το Μάτσανι, το 43, είχαν μεγάλη καρδιά. Και τώρα την έχουν. Και τώρα την έχουν. Γι' αυτό λέω, είμαι διπλά περήφανος για αυτά που έμαθα, γιατί δεν τα ήξερα. Ραγκέσρα, γιατί τα τμίωσε με βελωμένα τσάμα. Η κόρη που παίζαμε μαζί, Ρεβέκα. Εσύ και εγώ, η Αλίκη, η μικρή που ήμουν εγώ. Ο παππούς μου ήταν παπάς και είπε, αυτή την οικογένεια πρέπει να την προστατεύσουμε. Εάν δεν το κάνετε αυτό, θα έχετε να κάνετε μαζί μου. Και από τότε γίναμε, αδελφοποιηθήκαμε. Μας ειδοποιούν ότι έρχονται κάποιοι Γερμανοί, Ιταλοί, δεν ξέραμε ακριβώς ποιο απόσπασμα. Και έπρεπε οι άνθρωποι αυτοί να φύγουν, κάπου να τους κρύψουμε. Και είχε 40 πυρετό και δεν μπορούσε να πάει να κρυφτεί στη σπηλιά. Ξαναπάει εκεί το παιδί, γιατί είχε 40 πυρετό. Ήταν και ο πατέρας μου άρρωστος, τον πήρε στο κρεβάτι λοιπόν εκεί. Και λοιπόν, πράγματι, έπεσε στο κρεβάτι. Εγώ τώρα μικρό, μου είπαν εσύ θα πηγαίνει το χαϊδεύει και θα λες αδερφούλη μου. Και πράγματι ήρθαν οι Ιταλοί. Κάναν έρευνα στο σπίτι, βέβαια οι Ιταλοί δεν ήσαν σαν τους Γερμανούς. Και ήταν λίγο πιο ήπιοι. Αλλά παρόλα τα αυτά ρωτήσαν το παιδί αυτό, ποιον είναι. Είπε η μητέρα μου δικό μου. Αυτός λοιπόν, ο Γιωργάκης, Γιώργο το λέγαμε τότε, κατάλαβε και φώναζε μαμά, μαμά, μαμά. Η κόρη της Ειρήνης. Ναι, της Ειρήνης. Εσείς και μας θυμόσαστε. Μετά είσαι η μάνα σου, να μην τη θυμάμαι. Έχω αυτή την έχω. Μάνη, δερκώσανε και πήρα τον Γιώργο, είχα το γαϊδουράκι, καβάλα και τον πήγα κάτω. Εσείς μας πήρατε στην σπηλιά. Θέλω να πάω να δω τη σπηλιά. Προφανώς την πάτησα. Είπε ότι θα έρθει ο Γιώργος. Πώς ξέρει που είναι η σπηλιά? Αφού πήγε το θείο σου τότε και πήγε και εσάς. Μου το είπε. Μου είπε ότι... Okay. Ότι πήγα το ξέρει που... Αλλά πού είναι, σε ποιο βουνό? Από αυτή τη μεριά. Ναι. Θυμάμαι. Ανεβαίνατε πλαγιά έτσι όπως αυτή που βλέπετε, γιατί μία σπηλιά είναι αυτή που έχουμε, μας έχουν περιμένει. Α, ποια? Εδώ πάνω, στην πέτρα. Ναι, είμαστε κάτι. Μας βάλανε μέσα και πήραν, πώς το λένε, τέτοια. Χορτάρια. Ναι, κλαδιά και σκέπασαν. Σκέπασαν. Και εγώ θυμάμαι τον ουρανό που φαίνεται με τα κλαριά. Μέσα είδα τον ουρανό. הדוד שלי היה צולע והיה לו מקל הליכה, וכל פעם שהיו הגרמנים הוא היה עושה סימן. 17 סימנים היו לו על המקל. במשך שנה שהיינו שם. והפרטיזנים היו לוקחים אותנו, בורחים להרים. אז קודם כל היו מחביאים אותנו במערה. המערה הזאת בטוח, בטוח היינו בה. In the Bible is writing that the God made the people with something bad in their heart. We don't know why he did it. Maybe because he wanted that everyone will decide if he develops the bed or he kills the bed. This village, 75 years ago, they were human. They were in big heart. And they killed this bed that every one of us has in our heart. I learned it when I was 6 years old. מצאנו מישהו מהכפר שהוא אמר שהוא הוביל אותנו. כן, פעם הוא אמר הפרטיזנים לא יאכלו. הוא היה בן 13 ואמרו לו, תביא אותם אתה למערה. בגלל זה אנחנו בטוחים שזאת המערה. סיפרתי אבל שלא היה דרך אפשרית להגיע למערה. נכון, הם פתחו. הנה כל זה, הם פתחו, כן. Thank you.
הסיבה שאני זוכרת שישבתי פה וראיתי את השמיים מבעד לענפים. כשנסתיימה המלחמה, בדרך חזרה עברנו את תעלת קורינט. אבא קרא לנו, ליחיל ולי, לקח את התעודות של הנוצרים, שהיו לנו תעודות לידה ותעודות זהות, זרק למים, ואמר לנו, אתם יותר בחיים לא תסתירו את היהדות שלכם. כל הילדים שלי פה. אם היה ילד שלי עוזב, יורד, לא הייתי יכולה לעמוד בזה. ιστορία του ερωισμού σας περνάει στην οικογένεια μας από γυναία σε γυναία. Τρεις γυναίες ως τώρα και θα συνεχίσουμε. Αλλά σήμερα ήρθαμε εδώ να σας πούμε το μεγάλο ευχαριστώ προσωπικά. Όλο αυτό το φίλι που βλέπετε εδώ είναι εδώ λόγω τους γονείς σας. Και τον αγαπητό παπά Θανασούλη.